Στη σπουδαιότητα του οδικού άξονα Ε65 αναφέρθηκε με δηλώσει του ο Κώστα Αγοραστό, κυρίω για το κομμάτι που θα κουμπώσει στην Εγναντία Οδό, δεδομένων των καθυστερήσεων που υπάρχουν. Ωστόσο, ο Περιφερειάρχη εμφανίζεται αισιόδοξο ότι το έργο θα προχωρήσει. Απομένει το βόρειο κομμάτι. Το βόρειο κομμάτι είναι τρίκαλα, μετέωρα, καλαμπάκα και πάνω στην Εγναντία Οδό να κουμπώσει. Το κομμάτι αυτό είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Έχει δυσκολίες στην κατασκευή και στη συντήρηση. Παρ' όλα αυτά, προχωράει. Μετά από συνάντηση που είχαμε με τους συναρμόδιους υπουργούς, τον κύριο Καραμαλή, τον Γιάννη τον Γεφαλογιάνη και με τον Γενικό Γραμματέα, τον Γιώργο τον Καραγιάννη, βλέπουμε ότι προχωράει. Ο Κώστας Αγοραστός, που εδώ και καιρό είχε αναλάβει πρωτοβουλίε για το θέμα, μίλησε για καλά νέα τόσο από πλευρά Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που θα χρηματοδοτήσει το έργο, όσο και από την πλευρά τη Αρμόδια Επιτροπής των Βρυξελών. Διότι είχαμε μία παρέμβαση και εγώ και ο συνάδελφό μου, ο Γιώργο Κασαπίδη τη Δυτική Μακεδονία. Μία παρέμβαση στην DG Regio, στην Επιτροπή των Περιφερειών που έχει αυτά τα έργα στην Ευρώπη και εγκρίνει αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα έργα. Είχαμε μία παρέμβαση και προ την Κορίνα Κρέτσου, που είναι και μέλο τη Επιτροπή και πρώην Επίτροπο και ξέρει καλά το θέμα. Η Επιτροπή αυτή είδε το θέμα, έστειλε παρατηρήσει και διορθώσει στην ελληνική κυβέρνηση. Η ελληνική κυβέρνηση απάντησε στι παρατηρήσει αυτέ και στι διορθώσει που έπρεπε να γίνει για να προχωρήσει. Και Νομίζω ότι προχωράει το έργο αυτό και βέβαια και η Τράπεζα. Επενδύσεων, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από συζητήσει που έχουμε κάνει. Είναι θετική προ αυτήν την κατεύθυνση. Υπενθυμίζεται ότι το βόρειο τμήμα του δρόμου ξεκινά από τα Τρίκαλα και βγαίνει στο Κυπουργείο Γρεβενών, στην Εγναντία Οδό.